Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Αυλή των Χρωμάτων, σε μία άκρος ερωτική εκπομπή. Θα πάρουμε το Orient Express με τον Κυριάκο Κουβέντα, με τελικό προορισμό το ξενοδοχείο ο Παράδεισος. Θα ακούσουμε υπέροχα ερωτικά τραγούδια, θα χορέψουμε με τους χορευτές του Θοδωρή Χαλά και λέω να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε με έναν ύμνο, ένα εμβληματικό τραγούδι, η ιστορία μιας αγάπης, μια παγκόσμια επιτυχία που την τραγούδισαν στα πέρα του κόσμου. Εύη μαζί, πάμε. Κι ούτε θα ξαναγραφτεί, που τη γράψανε τα νιάτα, μορκούς και φιλιά γεμάτα, τραγουδώντας αγαπώ. Ιστορία μιας αγάπης θα σας πω, που τη γράψανε ένα δίλη χαροπό, σε παράμυθενιο φόντο, δυο καρδιές πριμοσεγόντο, τραγουδώντας αγαπώ. Σαν τον έρωτα αυτό πουθενά δε θα βρω, που με γέμισε απ' το φως τη ζωή στο γλυκό, σαν τον έρωτα που βλέπω μες στα μάτια σου τα δυο, σαν τον έρωτα που νιώθω, σαν εσένα που αγαπώ. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que me dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε υπέροχα. Θοδωρής Χαλάς, Χολές Μαρί Κλέρ, Εύη Μάζη, υπέροχη φωνή. Να κάνω εδώ και τις συστάσεις με τους ηθοποιούς, ξενοδοχείο ο Παράδεισος. Παύλος Κοντογιαννίδης, καλώς ήρθατε κοντά μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είναι ο κύριος Καναράκης. Θα ξεκινήσει από τον κύριο Καναράκη καλύτερα. Βεβαίως. Εγώ είμαι επισκέπτης για πολύ λίγο. Να πούμε ότι η χορογραφία ήταν του Παύλου Κοντογιαννίδη. Όχι, να πούμε ότι είμαι λάτρης του χορού. Και μπράβο, και θα σας απολαύσουμε σήμερα. Και ειδικά σε τέτοια ερωτικά τραγούδια. Τζέννη Διαγούπη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Χρύσα Κλούβα, ένας πειρασμός στην παρέα μας. Μια γυναίκα να στέρει. Έτσι είναι. Δίπλα της ο όμορφος, ο κούκλος, ο φοβερός, Παναγιώτης Καρμάτης. Για μένα δεν το έπασα αυτό. Σήκω πάμε. Θα αρχίσουμε να μαλώνουμε για τα κοσμητικά επίθετα. Ο Πανούλης είναι το γλυκό μας παιδί. Και τα κορίτσια μας. Νένα Δρογκίτη, Μαρίνα Μάλιου, Ηλιάννα Καλυμνάκη. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με τον έρωτα για το θέατρο καταρχήν. Για τον έρωτα για το Αλάμπρα. Το βρίσκω άκρος ερωτική πράξη ότι ξανά άνοιξε αυτό το θέατρο. Εδώ. Ναι, εδώ, το γράφουμε. Κυκλοφορούμε με το οικόσιμο πλέον του θεάτρου. Ναι. Μετά δεν θυμάμαι καλά, 15-20 χρόνια ήταν κλειστό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που άνοιξε με το ίδιο όνομα, γιατί τιμάμε μια ιστορία του θεάτρου και μπαίνουμε σε ένα υπέροχο ανακαινισμένο θέατρο. Και εσείς κάνετε ποδαρικό βέβαια. Ένα ανθρώπινο θέατρο θα έλεγα εγώ, πιστεύω συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Λοιπόν, διότι τα περισσότερα θέατρα, η πραγματικότητα μας δείχνει ότι είναι υποβαθισμένα και ειδικά όσον αφορά τους χώρους των ηθοποιών, δηλαδή τα καμαρίνια, να μην πω είναι παραμελημένα έως παραπεταμένα. Αυτό το θέατρο πραγματικά είναι ένα στολίδι και μακάρι να διαμορφωθούν και τα υπόλοιπα θέατρα και να συνεχιστεί η ιστορία του θεάτρου Αλάμπρα με πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα και σας είδα. Γιατί... Και εμείς που ήρθες και μας είδες. Βεβαίως. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά τις τελευταίες παραστάσεις που είχα δει και είναι ωραίο γιατί άναψε η Μαρκίζα σε αυτή την περιοχή που δίνει πνοή στην πόλη πραγματικά. Ένα... Όντως, και να πούμε ιστορικό. Ότι είναι εκεί πέρα και μια κοιτίδα πολιτισμού, γιατί είναι και απέναντι και δίπλα. Ξαναπαίρνει ζωή το κέντρο. Ναι. Το Α, το Βεάκι, εσείς μαζί. Το Α, το Βεάκι, ξαναπαίρνει ζωή και μάλιστα με πολύ καλές δουλειές και ωραίες παραστάσεις. Εγώ στεναχωρήθηκα που το κρατήσαν Αλάμπρα, ήθελα να το βάλουν Καναράκης, αλλά δεν μ' ακούσανε. Κοίτα να δεις. Παντελή, μη είσαι μικρός ακόμα. Έχεις χρόνια. Καναλάμπρα. Καναλάμπρα, ναι, έγραψε. Ωραία, λοιπόν, Κυριάκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην αυλή μας και έφερες αυτούς τους υπέροχους μουσικούς. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Με αυτή τη δουλειά σου, το Orient Express, που ταξιδεύει πολλά χρόνια τώρα, έτσι. Ναι, είναι ένα ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή. Προσπαθούμε να φέρουμε εικόνες και από τους δύο πολιτισμούς και να τους δούμε από ένα ενιαίο οπτικό πρίσμα. Καταρχήν είναι υπέροχη ιδέα. Είναι υπέροχη ιδέα. Αυτό το τρένο. Και εκεί κάπου βρίσκεστε κι εσείς. Μπελεπόκ. Το Orient Express και αυτές οι μουσικές παντού. Έχουμε κι εμείς έναν ουνό, τον Μάριο τον Στρόφαλη, τον οποίο τον τιμούμε σήμερα και είναι κοντά μας και θα μας παίξει αργότερα πιάνο. Ναι. Μαζί με αυτόν ξεκινήσαμε την ιδέα και οργανώσαμε με όλη την ομάδα των βιολιστών της Αίγης του Κόσμου εδώ. Είναι μαθητές από τη δουλειά που είχαμε κάνει στο 2 Αθηνών τα τελευταία 12-13 χρόνια. Είναι ο Γιάννης ο Τσέρτος στο πιάνο. Γιάννης. Ο σολίστας του ακορντεόν, ο Δήμος Βουγιούκας. Αγαπημένος φίλος Δήμος Βουγιούκας. Πώς έλεγε ο Αντρέας ο Κατσιγιάννης για σένα, Αργεντόνος Σμυρνιός. Παίζει και αργεντίνικο και σμυρνέικο. Και η Εύη Κανέλου στα κρουστά. Καλώς ήρθατε. Και στο τρίτο μέρος θα έχουμε τον αληθινό ανατολίτικο ήχο, θα έχουμε την Αναστασία Μιχαλοπούλου. Ναι, θα κάνουμε πολλά χιλιόμετρα. Τον Δημήτρη Μιχάλοπουλο και την Ινάννα Ρίγα στο Σαντούρι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ας ακούσουμε το Love Story. Θα πούμε στο κλίμα με συνεφίλ. Ναι, ας ακούσουμε αυτό το πράγμα. Εκεί που δάκρυζαν, έκλαιγε ο κόσμος στη δεκαετία του 70. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Κοίτα όμως και φινάλε. Θέλω να τα σημειώνουμε αυτά. Συνεχίζεται το φινάλε. Παρλάρε το φινάλε. Την έχεις δει την ταινία, το Love Story? Δεν μπορεί. Όχι, δεν το έχω δει. Έλα, σε παρακαλώ. Τι να κάνω, δεν το είδα. Μη με εκθέτεις. Είσαι και μικρό παιδί. Είσαι και μικρό παιδί. Η αλήθεια είναι, εγώ ως μεγαλύτερη το είχα δει. Και ήταν η άλλη Μαγκρόου και ο Ράιον Νίλ. Ναι, είναι ιστορικό φιλμ. Η Μαγκρόου όμως τα έφτιαξε με τον Στίβ Μακουίν και ο Ράιον Νίλ με τη Φάρα Φόσετ. Α, έχει και κίτρινο υπόθεση. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Και θέλω να κάνω μια υπέροχη γέφυρα, γιατί και ο Παύλος Κοντογιαννίδης ως... Άκου πώς το πήγε. Ως κύριος Πικλέ. Ράιον Ονίλ θα σε λέω από εδώ και πέρα. Πριν 20 χρόνια ερωτεύτηκε την αγαπημένη του Αντζελή. Την ερωτεύτηκε πολύ. Την ερωτεύτηκε. Βέβαια, εμείς δεν ζούμε αυτό. Δεν βιώνουμε τον έρωτα. Είμαστε στο μετά. Απλώς είναι μέσα από το story της δικής μας παράστασης. Βλέπει τη φθορά μέσα από τα χρόνια στα ζευγάρια. Προσγειωνόμαστε. Προσγειωνόμαστε. Είναι το love story 20 χρόνια μετά. Είναι το love story 20 χρόνια μετά, όπου το love γίνεται συνήθεια. Συνήθεια η οποία, εντάξει, φθήνει. Και εκεί προσπαθούν, ας πούμε, να βρουν κάποια εναλλακτική λύση και εξελίσσεται το... στο Ξενοδοχείο Παράδεισος όλη αυτή η ίντριγκα και τα πρόοπτα. Να πούμε δύο λόγια για αυτόν τον συγγραφέα. Τον αγαπάμε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ανεβαίνει συνεχώς, ξέρουμε τα έργα του. Και φέτος υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ συχνά. Κλάσικ. Κλάσικ είναι, κατά πολλούς είναι και ο πρώτος διδάκτης της φάρσας. Δηλαδή είναι ο πατέρας της φάρσας. Ναι, ο πατέρας της πόρτας, όπως λέω. Της πόρτας, γιατί στη φάρσα λέμε αυτό, πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Κατά τη γνώμη μου είναι και το πιο αστείο του έργου ο Παράδεισος. Είναι πολύ αστείο και δίνει τη δυνατότητα και στους ηθοποιούς να δημιουργήσουν πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ωραίοι οι ρόλοι. Όλοι οι ρόλοι. Από τον Πικλέ μέχρι τα κοριτσάκια. Εντάξει, τα κοριτσάκια ίσως όχι τόσο, γιατί είναι πολύ ταλαντούχα αυτά που έχουμε εμείς. Καταστρέφουν και την παράσταση. Αλλά μας δίνει την ευκαιρία έτσι να δημιουργήσουμε κι εμείς. Είναι ένα πάρα πολύ αστείο έργο και αυτό το καταλαβαίνεις όχι επειδή το λέμε εμείς, που βλέπεις τον κόσμο. Και γελάει. Και γελάει και ανταποκρίνεται. Βεβαίως. Κυριάκο μου, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο Perhaps. Με μια αμφιβολία. Perhaps. Γιατί έτσι άνοιξε ο κύκλος της αμφιβολίας. Ακριβώς. You wanted me to love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started, and I don't wanna mind up being apart and broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started, and I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps, perhaps. Ωραίο φινάλε και αυτό. Είχε κατάληξη... ξαπλωτή. Θετικό. Ήταν θετικό λοιπόν το ναι. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε λοιπόν ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Doris Day, η οποία έλεγε, Παντελή Καναράκη, να χαίρεστε την κάθε μέρα, γιατί δεν θα έρθει ποτέ ξανά. Και αυτή πήγε 97 ετών. Τέλεια. Τέλεια, έτσι κάνουμε εμείς. Χαιρόμαστε την κάθε μέρα. Εγώ τουλάχιστον τη χαίρομαι. Άρα και στο πάω 97 ετών. Εντάξει, ναι. Ήδη είμαι 87, οπότε... σε 10 χρόνια, άλλα 10 χρόνια. Λοιπόν, πες μας, Τζέννη Διαγούπη. Ναι. Τι γίνεται με αυτή την ηρωίδα? Η Angelique Piklé. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία τύπη, είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Πολύ σίγουρη για τον εαυτό της. Βασανίζει λίγο τον άντρα της. Του έχει κάνει τη ζωή κόλαση λίγο. Τον αγαπάει όμως πάρα πολύ σίγουρα. Του έχει αδυναμία. Νομίζω, εγώ έχω σκεφτεί ότι ξέρει ότι ο άντρας της είναι λίγο μπερμπάντης. Και μπορεί να του συγχωρούσε την απιστία τελικά. Την οποία και δεν κάνει ο σύζυγός της, να πούμε. Αυτό θέλω να πω, είναι τόσο ωραία δομημένο αυτό το έργο. Τόσοι ωραίοι χαρακτήρες. Φτάνουν λίγο πριν, αλλά... Η μοναδική που δεν φτάνει φυσικά λίγο πριν είναι η Angelique, γιατί η Angelique δεν πάει στο ξενοδοχείο. Έχει άλλα νταβαντούρια στο κεφάλι της. Είναι πιο αθώα μέσα στο έργο, είναι, θεωρώ. Ναι. Έτσι την έχω σκεφτεί. Ναι. Εσύ την έχεις σκεφτεί. Όχι, ο Φεντό νομίζω ότι τη σκέφτηκε. Είναι αθώα. Για αυτό έκανε και καταπιέζει. Θέλω να πάμε όμως και σε αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι δεν είναι αθώο. Είναι. Αυτό είναι προσωποποίηση τη αθωότητας. Είναι πειρασμός πραγματικά. Είναι κοντραρόλος. Είναι κοντραρόλος να θυμάμαι. Εντάξει, ηθοποιός. Δεν είπαμε για τα κοινά χαρακτηριστικά. Το κόντρα δεν κατάλαβα. Είναι πολύ χαριτωμένη. Και... υπέροχη, ζωηρή, θέλει να ζήσει τη ζωή. Μίλησέ μας. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει λίγο τη σκανδαλιά μέσα του. Έχει το ρητό προφανώς που αναφέρθηκε πριν, το ότι να ζει στην κάθε μέρα. Της αρέσει να ζει την κάθε μέρα, της αρέσει να ζει τη στιγμή. Χαίρεται πολύ τον έρωτα, χαίρεται το φλερτ. Νομίζω ότι είναι ο τρόπος ζωής της αυτός και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε όλο το περιβάλλον. Εδώ θα μου επιτρέψει να συμπληρώσω ότι... η άποψη του συγγραφέα και της όλης σκηνοθεσίας ήταν ότι εγώ είμαι το αφεντικό, είναι υπηρέτρια. Δεν δίνει σημασία όμως, αλλού κοιτάς. Όχι, 2 λεπτά. Τη δίνει, τη δίνει. Δεν είναι δυνατόν, διότι πρέπει να επέμβει και ο άνθρωπος που θα ερμηνεύει στο ρόλο. Να έχω μια τέτοια υπηρέτρια και να μην τρέχει το μάτι μπροστά και πρέπει να είμαι ανώμαλος. Ναι, αλλά από το συγγραφέα δεν έχεις. Δεν με αφορά ο συγγραφέας, από ένα σημείο και ύστερα αναλαμβάνει το διότι. Οπότε έχω περάσει έναν προσωπικό ερωτισμό. Υποβόσκη, μέχρι σημείο παρεξήγησης. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει μια χημεία έτσι κι αλλιώς μεταξύ της Βικτουάρ και του Πικλέ. Και όχι μόνο μεταξύ της Βικτουάρ. Εγώ δίπλα και τον Παναγιώτη είδα τι γίνεται. Συγγνώμη. Ο Παναγιώτης είναι το προφανές. Μην μένουμε στο προφανές, το πάμε στο δεύτερο επίπεδο. Έχουμε εδώ ένα νέο. Το νέο, γκρεμίστηκαν όλα. Ο οποίος είναι ένας φοιτητής της φιλοσοφικής. Είναι το αμόρε μου στην παράσταση. Είναι ο τύπος ο πιο μαζεμένος, ο πιο... ο φιλόσοφος, ένα μελετηρό παιδί, αγνό, συσσαγωγικά. Προσέχει τι λέει, τι κάνει. Τι λέει. Παρασύρεται και αυτό. Παρασύρεται σίγουρα. Και βγαίνοντας προς το τέλος, βλέπουμε μια διαφορά που έχει από την αρχή, πώς ήταν και πώς τελικά κατέληξε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί από εκεί που μάθαινε τον έρωτα από τα βιβλία μπήκε στην πράξη ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Ακριβώς έτσι. Τι να κάνει. Οπότε έγινε κάτι άλλο. Στηρίζουμε αυτές τις μεταβάσεις. Η πρακτικότητα είναι καλό πράγμα στη ζωή. Και τους ανθρώπους που τη δημιουργούν, έτσι. Βέβαια. Κυριάκο. Θα το πούμε με μουσική αυτό. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν θα το πούμε. La Paloma. Λοιπόν, έχω φοβερή πληροφορία. Παρακαλώ, φινάλε τα παιδιά, παρακαλώ. Έχω φοβερή πληροφορία ψάχνοντας τα τραγούδια, ειδικά για τους Έλληνες που θέλουν να ανακαλύπτουν ότι είναι πίσω από κάθε γεγονός. Ο Ιραντιέ, λοιπόν, το έγραψε αυτό το τραγούδι όταν διάβαζε Ηρόδοτο. Είμαστε πίσω και από αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Αυτό πώς το ανακάλυψε, ήρθε ο ίδιος και σου είπε διάβαζα Ηρόδοτο τον τόπο. Ναι. Για το στόλο του Ξέρξη διάβαζε που καταστράφηκε. Έγραψε αυτό το τραγούδι. Είχε προβλήματα. Για τα περιστέρια τα λευκά. Τι παθαίνει ο άνθρωπος. Όχι, εγώ το δίνω έτσι για να τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Λοιπόν, πες μας Κυριάκο, αυτή η ωραία έρευνα που κάνεις μέσα στα τραγούδια και αυτή η αγάπη που έχεις και για διαφορετικά ρεπερτόρια. Είναι σαν να ζεις πολλές ταινίες παράλληλα και να βλέπεις από διαφορετική οπτική σαν να είσαι άλλος άνθρωπος τα πράγματα πολλές φορές. Αλλά στο κέντρο είναι πάντα ο άνθρωπος, είναι πάντα το τραγούδι, είναι πάντα η μουσική, ο χορός, η ποίηση. Όλα αυτά συγκινούν πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι δημιουργούν ένα παλμό που μπορείς να το αναμεταδώσεις αυτό και σε αγαπημένους συνάδελφους, όπως είναι εδώ μια σειρά από μαθητές μου. Ήμασταν μαζί, είναι ο Νίκος ο Μήλας, είναι ο Βαγγέλης ο Βοτέας, είναι ο Κώστος ο Κοκαλιάρης, ο Ραφαήλ Βλαστάρης και η Δέσποινα Συρίγου. Έχουμε αυτή την ομάδα τώρα πολλά χρόνια και ήταν αφετηρία το Οδείο Αθηνών για να κάνουμε μελέτη στην ελληνική παραδοσιακή μουσική στην αρχή και μετά σιγά σιγά ανοίξαμε τους ορίζοντες και σε διάφορα άλλα είδη, γιατί πιστεύω ότι αν δεν περιγράψεις και με ένα διαφορετικό τρόπο μια κεντρική ιδέα δεν αποκτά την οντότητά της. Μας δίνεις καταρχήν μεγάλη χαρά που ήρθες εδώ και με τους μαθητές σου και μπαίνει και νέο αίμα. Σε όλη αυτή την ωραία παράδοση που έχεις πάρει από τους παλιότερους και τη συνεχίζεις. Τζέννη, αυτό που είπε και ο Κυριάκος, το ζει και ο ηθοποιός παίζοντας σε διαφορετικά είδη, με διαφορετικούς συγγραφείς. Εσύ είχες τη χαρά να γράψεις κιόλας η ίδια κάποια στιγμή. Ναι, είχα τη χαρά. Έχω γράψει 3 θεατρικά κομμωδίες με τον Νίκο το Μουτσινά, οπότε πέρασα και από αυτό το στάδιο της συνσυγγραφής. Ο ηθοποιός νομίζω ότι οπότε του δίνει τη ευκαιρία και παίζει στο θέατρο και στην τηλεόραση. Το θέατρο είναι μια άλλη διαδικασία. Μπαίνει σε διαφορετικούς ανθρώπους μέσα και αυτό είναι το όμορφο πράγμα στη δουλειά μας. Ότι φεύγεις από το σπίτι σου και μετά πας στο θέατρο, γίνεσαι κάποιος άλλος και μετά ξαναγυρίζεις. Και, δηλαδή αυτό συμβαίνει. Σε κάνει. Πώς να το πω, ρε παιδί. Όχι, δεν σε κάνει ψυχασθενή. Σε κάνει για μένα καλύτερο άνθρωπο. Η εναλλαγή των ρόλων φυσικά πρέπει να συμβαίνει μόνο στο θέατρο, όχι στη ζωή κανονικά. Νομίζω ότι σε γεμίζει και σίγουρα θες κάθε φορά να καλύψεις περισσότερα πράγματα. Παντελή, γιατί αντιδράς, αφού έχεις πει και εσύ ότι είναι μια θεραπεία το θέατρο για σένα. Είναι αντιδραστικός πάντα. Είμαι αντιδραστικός άνθρωπος. Και έτσι λειτουργεί πάνω σου. Εγώ, το έχω πει όντως. Εγώ δεν ξέρω τώρα, μπαίνω, βγαίνω στο ρόλο αυτό, δεν μπορώ να το. Δεν το έχω βιώσει. Δεν καταλαβαίνω ποτέ το όριο. Δεν καταλαβαίνω το όριο. Η αλήθεια είναι ότι το θέατρο εμένα μου κάλυψε τις ανασφάλειές μου, ενδεχομένως να μου έλυσε συμπλέγματα που είχα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι όταν. Και μιλάω για το θέατρο συγκεκριμένα, όχι γενικά για τη δουλειά. Δηλαδή, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω δουλειά στο θέατρο. Μ' αρέσει και τηλεόραση, μ' αρέσει και το σινεμά, μ' αρέσουν και οι μεταγλωτήσεις που κάνω και το ραδιόφωνο και τα πάντα. Αλλά το βασικό είναι το θέατρο. Θεωρώ ότι για μένα είναι η ψυχανάλυση μου, είναι η αγάπη μου, η ομπρέλα μου, η ασφάλειά μου, η επικοινωνία μου, τα πάντα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι συμβαίνει αυτό στους ηθοποιούς, γιατί είναι η διαδρομή τους, είναι η έρευνά τους, είναι η μελέτη τους, είναι το αντικείμενό τους. Στα άλλα πάνε και καταθέτουν αυτά που ήδη μέσα από το θέατρο. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι ηθοποιοί, δηλαδή από τους 10 ή 9, κίνητρο για να ασχοληθούν με την υποκριτική ήταν το θέατρο. Μπορεί κάποιοι βέβαια να έχουν το σινεμά ή την τηλεόραση, αλλά συνήθως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέατρο. Είναι ο ζωντανός οργανισμός που, παιδί μου, που υπάρχει σε εκείνη τη στιγμή, δεν θα ξαναυπάρξει μετά άλλη φορά. Είναι αυτό το. Και η πολύ άμεση έκθεση στον κόσμο. Γιατί η τηλεόραση, το σινεμά είναι έμεση έκθεση. Εκεί βλέπεις την ανάσα του θεατή. Είναι. Να μας πούν τώρα και τα κορίτσια αυτό για την ανάσα του θεατή. Πώς είναι λοιπόν η Νένα Δρογκίτη, πρώτη παράσταση? Είναι η δεύτερη παράσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι με το συγκεκριμένο θίασο. Αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Είπε και πέθανε. Είναι τόσο γλυκά πλάσματα και οι τρεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Η Μαρίνα Μάλιου. Εμένα είναι η πρώτη μου παράσταση. Να. Είμαι ακόμα σε τραυματική σχολή. Παρότι πολύ μεγάλη στην ηλικία. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και πολύ ευγνώμων που γνώρισα αυτούς τους ηθοποιούς. Και εμείς. Είναι μια ευλογία. Ωραία. Και η Ηλιάννα Καλυμνάκη. Γεια σας. Είναι τρεις αδελφούλες. Τρεις αδελφούλες. Που μιλούν χοροδιακά. Ακριβώς. Ναι. Έχουμε βγει από μοναστήρι και τα βλέπουμε όλοι για πρώτη φορά. Ναι. Μόνο στο θέατρο έχουν βγει από το μοναστήρι, όχι και στη ζωή. Ηλιάρα, σε παρακαλώ, πες μου με αυτά που ασχολείσαι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει τη δραματική σχολή του Πειραϊκού Συνδέσμου τώρα. Παίζω πιάνο, βιολί, γεια σας. Στην ομάδα. Ωραία. Όποτε θέλετε. Ηλεκτρική, κλασική κιθάρα. Ό,τι περάσει θα το παίξω, δεν έχω θέμα. Και κάνω και υπασία. Και κάνω και υπασία, φυσικά. Αυτά μου φάνηκε λίγο πως πάνε στη Star Ελλάς. Και λένε έχω κάνει αυτό. Ναι. Κοριτσάκι μου, καλή τύχη. Ότι κουβαληθήκαμε όλοι και τελικά θα βρει δουλειά από εδώ η Ηλιάννα. Κοίταξε να δεις κάτι, δεν ξέρεις ποτέ την τύχη του καθενός. Δεν ξέρουμε, αλλά δουλειά θα βρει. Να πούμε ότι στα τρία τα κορίτσια τους έχουμε τρελή αδυναμία όλοι οι ηθοποιοί στο θίασο, γιατί εκτός ότι είναι πολύ ταλαντούχες, είναι γλυκύτα τα πλάσματα και η χαρά ότι είναι στην παράσταση αυτή είναι σε καθημερινή βάση και μας κάνει και εμάς χαρούμενους να βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν με τόσο πάθος και τόση χαρά στο θέατρο. Και είναι και εξαιρετικές βέβαια στη σκηνή. Βέβαια. Μην τις βλέπεις εδώ που είναι μαζεμένες. Να πούμε και όλες ότι τα κορίτσια έκαναν οντισιόν. Δηλαδή η Βάσια, η Πανακοπούλου και ο Πάνος ο Μαραντίδης κάναν οντισιόν για να τις βρουν. Οπότε αυτό. Είναι με μέσο και οι τρεις βέβαια. Δεν είναι με μέσο. Αλλά η οντισιόν έγινε. Δεν είναι με κανένα μέσο, όχι. Είναι με την αξία τους και αυτό πρέπει να τις κάνει πολύ χαρούμενους για την πρώτη τους δουλειά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνάει γρήγορα η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε με το πρώτο ελληνικό τραγούδι. Χτες το βράδυ, η Εύη μας στην αποστροφή είναι του κορυφαίου Κώστα Γιαννίδη. Ας το απολαύσουμε και ελάτε πίσω. Έχουμε πολλά να πούμε. Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χτες το βράδυ με φιλούσες και στο πρόσωπο μου πέφταν τα μαλλιά σου κι όπως με σφίγγες θερμά στην αγκαλιά σου μου μιλούσες, τραγουδούσε στα αυτιά μου η γλυκιά σου η φωνή κι ήταν σαν ζωντανή. Χτες το βράδυ κι από τότε δεν μπορώ ούτε στιγμή να ησυχάσω κι ούτε το όνειρο εκείνο να ξεχάσω. Από τότε με εκείνο το όνειρο στορκίζομαι παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χτες το βράδυ στορκίζομαι παιδί μου. Κάθε μου σκέψη αναστατώθηκε ξανά και δεν ορίζω πια τη ζωή μου. Η αναμνησή σου μοναχά με κυβερνά. Χτες το βράδυ ονειρεύτηκα πως ήσουνα κοντά μου και ζωντάνεψες ξανά τον ερωτά μου. Χτες το βράδυ. De lune, avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin des rondes que font sans cesse les heures, les voyages autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Les mains d'un enfant ou les mots d'une rengaine pris dans l'herbe du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme les chemins de ronde que font sans cesse les heures, les voyages autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ces jours-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tombe de son nid, et voilà que sur les sables nos passés s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tabourin tu pleures sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent le ciel même bleu, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliards d'euros dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Να καλωσορίσουμε το Μάριο. Μάριος Στρόφαλης. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στην αυλή μας. Εδώ με τον Κυριάκο Κουβέντα. Εδώ και αρκετό καιρό ταξιδεύετε μαζί. Είναι πολλά χρόνια. Είναι πολλά χρόνια που είμαστε μαζί με τον Κυριάκο. Και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν μαζί και πριν να ξεκινήσουμε να παίζουμε, γιατί είχαμε κοινές πορείες μέσα στα στούντιο, βρεθήκαμε πολλές φορές να ηχογραφούμε στον ίδιο χώρο και θαυμάζαμε ένας τον άλλον. Με τον Κυριάκο έχουμε και κοινές καταβολές, έχουμε και κοινή καταγωγή ακόμα, οπότε μπορώ να πω ότι είμαστε αυτό που λέμε συμπορευτές σχεδόν μια ζωή. Πάντως καθίσατε στο πιάνο με τα ωραία σας γαλλικά και μια ατμόσφαιρα ερωτική. Αμέσως δημιουργήθηκε στην Αυλή των Χρωμάτων. Είναι που έχετε ζήσει και στο Παρίσι. Έχω ζήσει και στο Παρίσι. Ναι. Είναι τόσο ωραίο όσο λένε, εγώ δεν έχω πάει. Είναι τόσο ωραίο που εγώ κάθε μέρα θα θυμηθώ Παρίσι. Δεν υπάρχει στιγμή που δεν θα νοσταλγήσω. Και η παράσταση, ξέρετε, εκεί στην οδό που είναι, Παντελή Καναράκη, οδό Προβυγγίας. 220 είναι το ξενοδοχείο. Και αυτά τα παιδιά κάθε μέρα εκεί στο Στουρνάρι. Είμαστε Προβυγγίας 220. Δεν υπάρχει μέρα που να μην σκεφτούμε κι εμείς το Παρίσι. Το Παρίσι. Άμα θα δεις την παράσταση, Μάρια, θα νοσταλγήσεις πάλι το Παρίσι. Θα έρθω οπωσδήποτε να δω την παράσταση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι επειδή εγώ την Στουρνάρι την διελάβνω συχνά πυκνά, γιατί είμαι και κάτοικος περιοχής, όταν είδα το θέατρο, κάτι άνοιξε μέσα μου, χαμογέλασε η ψυχή μου βεβαίως. Ξέρετε φυσικά ότι κάνω και το Μικρό Παρίσι από το 2013 και είναι μες στην περιοχή του Μικρού Παρίσι και το θέατρο, και θα ήταν μεγάλη χαρά και δική μου και των συνεργατών να το εντάξουμε φυσικά το θέατρο τον Οκτώβριο στο επόμενο φεστιβάλ. Και βέβαια το σημαντικότερο πράγμα νομίζω είναι ότι αυτή η περιοχή εκεί, η Στουρνάρη, που είχε βέβαια και το σπίτι της Βέμπο λίγο παραπάνω, έτσι, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, εκεί στο Πολυτεχνείο, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε ένα πολύ έτσι ιστορικό κέντρο της Αθήνας που του πρέπει άλλο μέλλον και άμεσο μέλλον. Ναι. Και εδώ θέλουμε και το σχόλιο του Παύλου Κοντογιαννίδη να μας πει για αυτή την ιστορική περιοχή, έτσι, που τώρα και με τα θέατρα, και με, το σπίτι της Βέμπο, οι αλυσίδες πολιτισμού, το Μικρό Παρίσι που λαμβάνει η χώρα. Ναι, είναι μια περιοχή η οποία βάλεται από παντού, είναι η περιοχή των Εξαρχείων και όλος ο κόσμος μαθαίνει από τις ενημερώσεις ότι τα Εξάρχεια και τα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια δεν είναι μόνο αυτό που λένε οι άλλοι. Είναι και η Στουρνάρη που έχει 3 θέατρα και 1000 δυο άλλα καλά. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Λοιπόν, έτσι θα πάμε σε αυτές τις ωραίες μεταβάσεις που ξέρουμε να κάνουμε από την Αυλή των Χρωμάτων. Πού θα πάμε, στη Μασσαλία, θα μας πάτε? Πάμε Μασσαλία. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχω γράψει νομίζω το 2009. γιατί ήθελα λίγο να ξεφύγω και από την εικόνα του Παρισιού, να πάω σε μια άλλη υπέροχη πόλη που μοιάζει και λίγο με το δικό μας Πειραιά. Η αλήθεια είναι ότι έχει λίγο καλύτερα κτίρια. Έχει και αυτή το ταξίδι της. Μοιάζει, μας μοιάζει. Άλλωστε είναι Βιλ Φωσεάν, έτσι. Είναι μια ελληνική απικία. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Μαρσεγέζοι. Το ξέρουν τόσο καλά που εγώ όταν συναντούσα στο Παρίσι οι Μαρσεγέζοι μου λέγανε «Α, είσαι από την Ελλάδα, είμαστε πατριώτες». Τι ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Εύχομαι σε όλους να πάμε στη Μασσαλία κάποτε. Προς το παρόν, όμως, μπορούμε να πάμε όλοι μέσα από το ταγκό του Μάριου. Ας το απολαύσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι και η Αυλή των Χρωμάτων είναι το κατάλληλο μέρος πραγματικά για να ακουστεί. Είναι η πρώτη φορά που στην τηλεόραση θα παίξουμε και live το ταγκό της Μασσαλίας. Αυτές οι παγκόσμιες πρώτες της Αυλής των Χρωμάτων είναι συγκλονιστικές. Μας δίνεται πολύ μεγάλη χαρά που θα ακούσουμε αυτή τη σύνθεση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ ατμοσφαιρικό. Ό,τι πρέπει για ερωτευμένους. Έτσι ταξιδεύει και το μυαλό. Έχετε συνεργαστεί, Παντελή Καναράκη. Με τον Μάριο, θέλω να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης. Εμείς έχουμε κάνει τηλεόραση μαζί. Έχει ντύσει ένα σύριαλ που είχαμε κάνει. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί εκτός ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, δεν έχει κανένα καλλιτεχνικό εγωισμό. Πηγαίνει στο δρόμο που πρέπει να πάει. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά μου και εύχομαι να ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας, γιατί το θεωρώ και τιμή μου που συνεργάστηκα έστω και με αυτόν τον τρόπο με τον Μάριο. Αυτή τη στιγμή η δική μου παρουσία στο Ξενοδοχείο Παράδεισος είναι παρουσία ανάγκης. Εγώ πιστεύω, σαν φιλοσοφικό θεώρημα, τα πάντα κινούνται κάτω από μια ανάγκη και έτσι εξελίσσεται η ζωή. στον πλανήτη μας. Σημειώσουμε εδώ ότι υπήρχε μια αντικατάσταση του κυρίου Παρτσαλάκη, ο οποίος είναι πολύ καλά, αλλά είχε ένα ατύχημα. Και να σημειώσουμε, πραγματικά έσπασε το ρεκόρ Guinness. Μέσα σε πόσο, 5 ημέρες. 5 μικροπρόβες θα έλεγα, διότι δεν ήταν πρόβες ούτε καν γενικές. Δεν εξηγείται παρά, λέω της γιαγιάς μας τα λόγια που μου είπε, έκανες το ακατόρθωτο κατορθωτό. Μ' άρεσε με το σλόγγαν. Εγώ ήθελα να πω για τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει από κάτω το εγώ. Λοιπόν, αυτή η παράσταση αν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο υψηλό θα έλεγα εγώ, κατά τη δική μου άποψη και την εκτίμηση και πιστεύω και του κοινού κατά 99,9. Όχι, εγώ το ομολογώ γιατί ήμουν αμάρτυρας. Άκουγα και στο διάλειμμα και στο τέλος τον κόσμο που έλεγε είναι πολύ ωραίο, είναι ωραίο. Ωραίο δεν είναι, δηλαδή το άκουγα συνέχεια από τον κόσμο αυτό. Και είναι ωραίο όταν είσαι ας πούμε κρυφός, όταν ακουστείς τι λέει κάτω το κοινό. Εμείς εντάξει έχουμε μια περίεργη διαίσθηση, καταλαβαίνουμε περίπου από τη σκηνή χωρίς να ακούμε τους διαλόγους. Απλώς ήθελα να πω ότι ανταγωνιστικά λειτουργήσε κάτι σε μένα, αλλιώς δεν θα το κατάφερνα αυτό το πράγμα. Είναι φύση αδύνατο δηλαδή. Είναι πέραν από κάθε λογική, ούτε τώρα εξηγείται. Δεν ξέρω, εδώ οι συνάδελφοι κτλ. Είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ κείμενο. Είναι είχε πράγμα, δηλαδή ο άνθρωπος δεν το λέει. Έμαθα 2 σελίδες. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Όταν έχουν συνάδελφοι ρόλο μεγαλύτερο από το δικό μου, δεν περνάω καθόλου καλά. Δεν τα λέμε κι αυτά. Απλώς ήθελα να πω το εξής, ότι είναι καλό αυτό από την σκοπιά το ότι. Ακόμα και ο Γιώργος, ο οποίος ευχόμεθα σύντομα να αποκατασταθεί η υγεία του πλήρως, λοιπόν, και αυτός ξέρω ότι έχει μια διάθεση τώρα να έρθει να τα δώσει όλα για να αποδείξει και αυτός κάτι πάνω στο συγκεκριμένο ρόλο. Εγώ βέβαια δεν έχω καμία αντίρρηση, αυτό είναι θέμα της επιχείρησης, να γίνει λίγο ακόμα καλύτερα γιατί είχε μεγάλη ζημιά. Λοιπόν και εδώ είναι. Εμείς είμαστε σήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μια και είναι και ερωτικό άτομο. Λοιπόν, μετά από του Αγίου Βαλεντίνου μπορεί να έρθει να αναλάβει και αυτό στα ενία, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς θέλω να διευκρινίσω ότι εγώ έκανα εξ ανάγκης αντικατάσταση. Είμαι αντικαταστάτης, όχι ντουμπλίρ. Ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξε ντουμπλίρ κανενός. Αυτό θέλω να το διευκρινίσω δημόσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Και θέλω να έρθω δίπλα στη Χρύσα και στο Παναγιώτη, μιλώντας έτσι λίγο μαζί σας, δυο νέοι ηθοποιοί, αλλά έχετε πολύ ωραίο ξεκίνημα. Ωραίες αφετηρίες, καλές θεατρικές δουλειές, δουλειές στην τηλεόραση, σε μια περίοδο που δεν είναι και αυτή που γνωρίσατε, νομίζω προλάβατε εσείς να γνωρίσετε λίγο την ευμάρεια. Όχι λίγο, αρκετά δηλαδή το... η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον τελείωσα το 10 τη σχολή. Στην ουσία εσείς με την κρίση βγήκες, μαζί δηλαδή, με την κρίση και πριν που μιλάγαν και τα κορίτσια που έλεγαν αυτό για το πόσο τυχερές... Καλά, αυτά τι να πούν. Εντάξει, είμαστε προς το τέλος, οπότε θεωρητικά αν βγαίνουμε από όλο αυτό μπορεί να είναι και πιο τυχερές ακόμα μακάρι, στο κομμάτι μακάρι, αυτό. Αμήνα. Απλά επειδή για εμάς ήταν αρκετά δυσίωνα τα πράγματα γιατί ήταν σε περίοδο που κοβόντουσαν όλες τις δουλειές, δεν υπήρχε μυθοπλασία για τουλάχιστον 4-5 χρόνια και στο θέατρο είχαν περιοριστεί πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα κάπως έχει αρχίσει πάλι η δουλειά μας να ανοίγει σε όλα τα επίπεδα. Και πριν που λέγανε για το πόσο τυχερές και ευλογημένες νιώθουν, εγώ το έχω νιώσει αυτό από την πρώτη στιγμή. Γιατί έχω βγει από το 10 από τη σχολή και δόξα τω Θεώ δουλεύω κάθε σεζόν και κάθε χρόνο. Και αισθάνομαι κάθε φορά πάρα πολύ τυχερή. Και πολύ ευγνώμων γι' αυτό, γιατί ήταν σε δύσκολη εποχή. Και θεωρώ ότι αφού κατάφερα να απεξέλθω σε αυτό το διάστημα, μόνο καλύτερα θα μπορούν τα πράγματα. Παναγιώτη μου, είναι αυτό που είπε, νομίζω με τον ωραίο τρόπο, αυτό το εγώ που βγαίνω και θα τα καταφέρω, έχω την πίστη, αυτό το εγώ που είπε ο Παύλος. Ξεκίνησα καταρχάς με το που τελείωσα τη σχολή να δουλεύω, που είναι ευχής έργων για έναν ηθοποιό με το που τελειώνει τη σχολή να ξεκινάει. Επίσης, πρόλαβα εν μέρη τα τελευταία καλά χρόνια και τη ελληνική τηλεόραση και του θεάτρου, ενώ από οικονομικής απόψεως και από ότι γινόντουσαν πολλές δουλειές και υπήρχε δυνατότητα. Έτυχα μέσα στην κρίση κατά τη διάρκεια αυτή. Πήγα και στην Κύπρο και δούλεψα κάποια στιγμή. Κάτι απλό ο Έλληνας ηθοποιός, παίρνει ένα αεροπλάνο, πάει, έρχεται, πάει. Ακριβώς. Είναι καριέρα Παναγιώτης Καρμάτη, να λέμε και αυτά. Είναι κάπως έτσι η κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά νιώθω πολύ τυχερός γιατί δεν έχω σταματήσει να δουλεύω. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχω συνεργαστεί με εκτιμάνε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Νιώθω και τυχερός, ευγνώμων και δεν μπορώ να έχω κάποιο παράπονο. Ναι. Ούτε να μπω σε διαδικασίες και να πω ότι κάτι στραβά μου έχει πάει. Μου έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά και Παναγία μου. Παναγία μου. Να συμπληρώσω κάτι αν μου επιτρέπεις. Αμέσως μετά τα φθινοπορεινά φύλλα, κύριε Κοντογιαννίδη, παρακαλώ. Γιατί θέλω. Εδώ ο Κυριάκος έχει γράψει στίχους, έτσι. Έπεσε μια σταγόνα συγκίνησης μου σε αυτή τη μελωδία και δημιουργήθηκε ένα ωραίο ποιηματάκι κάποια στιγμή. Ωραία. Α, τι ωραία που το είπες. Το αφιερώνω σε όλους σας. Μια σταγόνα συγκίνησης. Το έθεσε. Ας απολαύσουμε κατευθείαν. Ναι, τα φθινοπορεινά φύλλα με την Εύη μαζί. Ένα φίλι στείλε μου εσύ να ταξιδέψει σαν ευχή στη σιωπή τη μουσική σαν χαραυγή από το φως να βγει και μια ματιά στα πεταχτά που κυνηγάει σαν φωτιά μάτια υγρά, μάτια ζεστά που ακουμπάνε στην καρδιά. Φύλλα πολλά, φθινοπορεινά, σκορπάει ο άνεμος μακριά. Κυριάκο, είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Και στη στιχουργική. Ευχαριστούμε πολύ. Κυριάκος Κουβέντας. Η υπέροχη μουσική του. Λοιπόν, Τζέννη, κάνει καλό καμαρίνι αυτός ο Παντελής Καναράκης? Δεν έχω μαζί του καμαρίνι. Όχι, τίποτα, Όχι, είναι μόνος. Είστε σαλόροφο. Είμαστε σε διπλανά καμαρίνι. Είμαι μόνος, με εξήγησε όμως γιατί τι καμαρίνι έχω. Ναι, γιατί έχει ένα καμαρίνι πολύ υπουργικό, πολύ βασιλικό, πολύ πριγκιπικό. Airbnb. Νοικιάζεται, στο κέντρο των Λαμινών. Είναι πολύ καλό το Παναγιώτη, είναι πολύ καλό. Ναι, είναι Airbnb του Παντελή το καμαρίνι. Το έχω φτιάξει με τα χεράκια μου όμως. Α, έβαλε προσωπική εργασία. Έβαλε τη μοκέτα, την ταπετσαρία, τα πάντα, τα έφερε όλα. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ έχω καμαρίνι με τη Χρύσα. Εμείς έχουμε ένα μικρό Παρίσι το καμαρίνι όμως. Το πούμε αυτό. Είμαστε το μικρό Παρίσι. Γιατί είμαστε το μικρό Παρίσι. Ως Παριζιάνες που είμαστε. Έχουμε πολλά αναμνηστικά μέσα. Έχουμε τα κουβερτάκια μας, τα κουρελάκια μας, το φαγητό μας. Έχουμε πολύ φαγητό κάθε Σάββατο εμείς το καμαρίνι. Καλέ ψέματα λένε. Σιγά το καμαρίνι, τίποτα. Δύο πραγματάκια έχουν εκεί πέρα πάνω. Όχι, καλέ κι εσύ. Ζουν το μύθο. Τι λες καλέ τώρα. Μας έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Κουκούρας, μπορεί να λείπει από εδώ. Τον έχουμε μεσοτυχία και μας έχει φτιάξει εκεί κεριά και. Ναι, έχουμε ένα φανάρι που έχει κάνει δώρο, Παντελή, το έχουμε κρεμάσει απ' έξω. Ορίστε, και το φανάρι. Έχουμε και φανάρι απ' έξω βάλει στο καμαρίνι. Μην το λες τώρα, το έχουμε κρεμάσει απ' έξω. Μπορεί να μην ακουστεί πολύ καλά. Όχι, γιατί είμαστε. Να πούμε και το άλλο ότι ήρθε ο Κώστας, ο φίλτατος φίλος και συμπαίκτης, ο Αποστολάκης, ο οποίος ήρθε ο καημένος, είχε 39 πυρετό, αποχώρησε. Αναφέρουμε ότι είναι βασικός τέλεχος της παράστασης αυτής. Βεβαίως. Όπως και η Βάσια Παναγοπούλου. Βεβαίως. Ο Βασίλης ο Κουκούρας που. Ο Κώστας ο Φλοκατούλας. Που δηλαδή είχε γύρισμα, βεβαίως, ναι. Μόνο εμείς να ξέρει ότι πρόκειται εδώ ο κόσμος. Ένας καταπληκτικός. Ναι. Και συμπληρώνοντας, γιατί εγώ δέχτηκα αυτό τον πανικό να τον φέρω εις πέρας, ήταν ένας λόγος ότι με τα περισσότερα παιδιά, εκτός του ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι, υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση, τους αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρει και η Χρύσα και ο Παντελής. Αγάπη κυρίες και κύριοι παντού. Και παντού αγάπη. Ήταν κρίμα αυτό το υπέροχο θέατρο που έχει δώσει τόσα λεφτά ο κύριος Αγγελόπουλος, έχει γίνει ένα στολίδι των Αθηνών, λοιπόν να κλείσει. Να κλείσει με την έννοια εξ ανάγκης πάλι. Γι' αυτό δώσαμε όλα τα δυνατά. Τους ευχαριστώ δημόσια όλους για την αγάπη και την υποστήριξή τους και πιστεύω ότι τους ελαφρώς τους εδικαίωσα. Ναι, βεβαίως. Και είστε ένας καταπληκτικός μπερμπάντης. Δεν το αναφέρει συνέχεια όταν μιλάει για τέτοια. Καταπληκτικός μπερμπάντης. Ναι, μόνο που. Το μάτι φλόγα. Το μάτι Jack Nicholson αυτό. Είναι λυκάνθρωπος, το δηλώνει, το δηλώνει. Είναι λυκάνθρωπος, το δηλώνει. Να πούμε ότι η Βάσια που δεν είναι σήμερα εδώ βέβαια, ότι είναι βασικός τέλεχος όχι μόνο της παράστασης, αλλά και του θεάτρου και της παράστασης με την έννοια ότι έχει σκηνοθετήσει και την παράσταση μαζί με τον Πάνο τον Αμαραντίδη και του θεάτρου μαζί με τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, ότι είναι συμπράκτες σε όλα αυτά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη, την Ελευθεριώτη, η οποία, εάν δεν ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση να σταυρώσω λέξη του κειμένου. Μπορεί να δώσουμε παράσταση την πρώτη και τη δεύτερη με το βιβλίο στο χέρι, αλλά η αγάπη του κοινού μας απελευθέρωσε. Αλλά επί 30 μέρες συνεχίζαμε εμείς να διαβάζουμε αυτά. Λοιπόν, φιλιά πολλά στην Ελένη. Και συγγνώμη, οι παραστάσεις δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Να πούμε ότι στην παράσταση αυτή η Ελένη Ελευθεριώτη έχει συνεργαστεί και στην διασκευή, γιατί έχει γίνει μια διασκευή στο έργο από τον Πάνο τον Αμαραντίδη. Ναι. Εξαιρετική, ότι τα κοστούμια είναι του Θοδωρή Τρανούλη και η στιλιστική επιμέλεια της Σοφίας της Δριστέλα. Το σκηνικό είναι του Πάνου του Πετρίδη. Οι φωτισμοί είναι του Νίκου του Βούλγαρη και η μουσική επιμέλεια του Δημήτρη του Μιλόγλου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο Θέατρο Αλάμπρα. Τα είπε, Κυριάκο μου, ο Παύλος Κοντογιαννίδης με τις πρόβες και εσείς πρόβες παντού. Γυρνάτε. Δεν γίνεται χωρίς καλή πρόβα. Αν δεν έχετε και καλή ατζέντα να σημειώνετε που πάτε κάθε φορά, συναυλίες. Σε κέντρα, εξωτερικό. Ναι. Πρόκειται να παίξουμε σε κάποιες παραστάσεις στο εξωτερικό που τους άρεσε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε ήδη συμμετάξει σε κάποιες άλλες, όπως το Λυκείο Λίδων Λαμίας. Έχουμε παίξει στη φέστα της Λευκάδας την καλοκαιρινή, μια γιορτή πάνω σε μια πλωτή εξέδρα. Γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Επίσης παίζουμε και σε κάποιους χώρους, πιο συναυλιακούς πολλές φορές. Ναι. Αλλά παίζουμε πολλές φορές και σε μαγαζιά όπως είναι το Πέραν, όπως είναι ο Ακροβάτης. Παίζουμε δηλαδή σε αρκετά μέρη, ας πούμε. Ήθελα να συμπληρώσω ότι το Orient Express είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη εμπειρία ψυχαγωγίας, γιατί θα θυμηθεί κάποιος τα παλιά τα χρόνια που οι βιολιστές έρχονταν πάνω από τα τραπέζια, έκαναν τη βόλτα. Αυτό που έχουμε δει σε πολλές παλιές ελληνικές ταινίες. Ο Κυριάκος είναι μοναδικός σε αυτό το πράγμα και όποιος δεν τον έχει δει πραγματικά χάνει. Και όλη η παρέα επίσης. Και όλη η παρέα βέβαια, διότι οι μαθητές του Κυριάκου. Έτσι. Εγώ θέλω να πω ότι οποτεδήποτε συμμετέχω σε αυτό το show είναι μια μοναδική εμπειρία, γιατί όχι μόνο γιατί μουσικά, ας πούμε, έτσι μου αρέσει αυτή η συνύπαρξη, αλλά γιατί είναι και το show τόσο ωραίο και τους απολαμβάνω πραγματικά. Ωραία. Λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το. Μπορούν να καμπέσα. Κάρλος Γκαρδέλη. Και θα χορευτεί κιόλας. Σας το απολαύσουμε λοιπόν. yo que gusto la raya aflojar, llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés no hay que jugar por una cabeza me tejó de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra la tristeza cama la amargura por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces la vida, ¿para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces no vuelvo a existir, pero si un mirar me hiera al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar basta de carreras se acabó la timba un final reñido yo no vuelvo a ver pero si algún pingo llega a ser fija el domingo yo me juego entero ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Παρακαλώ. Θοδωρή, μη φεύγετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πώς μπορεί κάποιος να μάθει να χορεύει έτσι? Θοδωρής Χαλάς. Εντάξει, απαιτεί χρόνια. Ναι. Θέληση. Πρέπει να το θες πάρα πολύ. Και ας μην το έχεις. Ο δάσκαλος μου έλεγε ότι δεν υπάρχει κακός μαθητής. Υπάρχει κακός δάσκαλος. Οπότε αν πέσει σε καλό δάσκαλο θα μάθεις και το θες πραγματικά. Οπότε θέλει μεγάλη θέληση. Και να σου πω κάτι, ναι. Μπορεί και όλοι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Μπορούμε όμως ως μαθητές να χαρούμε όλη τη διαδικασία. Εννοείται. Βέβαια εσείς πάτε σε φεστιβάλ, σε διαγωνισμούς, σε αγώνες, ναι, ναι. Κάνετε πρωταθλητισμό με έναν τρόπο, ναι. Είναι άλλο αυτό. Αλλά απλώς ο κόσμος μπορεί να κάνει μαθήματα. Όλοι και όλες οι ηλικίες, έτσι, από 3,5 ετών μέχρι όσο πάει. Τέλεια. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Σχολές χορού Μαρί Κλέρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστούμε. Χορεύετε, κορίτσια. Είμαστε να πάμε στις σχολές χορού, αν είναι. Γιατί όχι, να μην πάμε. Εδώ ο Παντελής χορεύει, το ξέρω. Εγώ χορεύω και χορογραφώ και κάποιες παραστάσεις κατά διαστήματα. Βέβαια, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, να πούμε. Είναι επίσης μεγάλη ψυχοθεραπεία ο χορός, πέραν του είναι μια τέχνη. Να το ξέρετε αυτό, αν δεν είστε καλά. Η ηθοποιή να γίνεται χορευτές. Και στον Παύλο αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Και το κωνσταντινοπολίτικο. Δεν το τρώτε, πάτε τον ντεκόρ. Με τον Παύλο στο χαιρετισμό, στο τέλος, χορεύουμε ποντιακά. Τον πιάνουμε και κάνουμε έτσι το χαιρετισμό στο τέλος. Ναι, δουλεύει πάντα αυτό και κάνουμε πλάγες. Να πούμε κάτι για το συγκεκριμένο χορό, το τάγκο. Είναι για μένα προσωπικά, αλλά και όχι μόνο, μαζί με το φλαμέγκο, οι πιο ερωτικοί χοροί που υπάρχουν στον πλανήτη. Ναι. Μετά έρχονται τα ποντιακά. Εντάξει. Τα ποντιακά. Ο Πάλος ανταγωνίζεται αρκετά το τάγκο και το φλαμπέγκο. Ναι, ναι. Αλλά έχουν κάποιες κοινές ρίζες από ό,τι βλέπουμε. Γιατί άμα πούμε τα πόδια υπάρχει αυτό το λεγόμενο βάλισμα. Το οποίο είναι το στριφογύρισμα του χορευτή, ο οποίος παίρνει φόρο και μετακινεί το κέντρο βάρους. Συνθήκη που ισχύει και στο βάλς επίσης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί από Edith Piaf και παροτρύνουμε χορέψτε, χορέψτε. Ας το απολαύσουμε λοιπόν. Ξαναβλέπω τη ζωή μου φοβισμένη, τα κομμάτια μου μαζεύω απ' την αρχή. Ότι άντεξα από μένα, ότι απομένει, ακουμπάει σε ένα τραγούδι σαν κραυγή. Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει, ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά. Κι ό,τι πρόλαβα να δω πάει και τα αφήνει, μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά. Αφήνω μες στο πλήθος που μ' αρπάζει και μ' αλλάζει, με γεννά και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και θέλω να σταθώ, να μετρηθώ στήθος με στήθος, μ' ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα αγαπώ. Και αγάπη που ήταν λίγη δυναμώνει με τη λίγη, με γεννά και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και ψάχνω για να βρω μέσα στο πλήθος που σκοτώνει ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα να ζήσω στη ζωή μου. Το κρατώ και το φωνάζω δυνατά, και το πλήθος την αρπάζει τη φωνή μου και κρατάει αναμένη τη φωτιά. Η φωνή μου είναι το μόνο που έχει μείνει, ταξιδεύει κουβαλώντας μοναξιά. Κι ό,τι πρόλαβα να εδώ πάει και τα αφήνει μες στο πλήθος που μας πήρε χωριστά. Κι αφήνω μες στο πλήθος που μ' αρπάζει και μ' αλλάζει, με γεννά και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και θέλω να σταθώ, να μετρηθώ στήθος με στήθος, μ' ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα αγαπώ. Και αγάπη που ήταν λίγη δυναμώνει με τη λίγη, με γεννά και με σκοτώνει και για λίγο ξαναζώ. Και ψάχνω για να βρω μέσα στο πλήθος που σκοτώνει ό,τι έχω αγαπήσει, ό,τι ακόμα αγαπώ. mirar los ojos verde junto a mí. Piensa que tal vez mañana debe estar muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Cerca, mirarme los ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo pueda estar lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Εδώ κυρίες και κύριοι, στην Αυλή των Χρωμάτων, να καλωσορίσω το μουσικό σχήμα Σμιγάδη. Κάτι μαζί είναι το Σμιγάδη, έτσι δεν είναι, Αναστασία ναι. Μιχαλοπούλου? Ναι, το Σμιγάδη είναι η σμίξη και μίξη σταριού και κρυθαριού, που όταν κάποια χρονιά που δεν πάει καλά ο καιρός, φυτρώνει το ένα και γίνεται δυνατή η σοδιά, και όταν πάει καλύτερα η άλλη χρονιά, βγαίνει το άλλο. Είναι συγκεκριμένη η σκέψη μας για το Σμιγάδι. Είμαστε μουσική και μουσική όλων των εποχών. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα, γιατί το παίρνουμε και λίγο μεταφορικά. Τώρα που δεν πάει και πολύ καλά ο καιρός, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ ωραία μίξη ανθρώπων, τέχνης, χορού, μουσικής, έρωτα. Κύριε Κοντογιαννίδη, για να συνδέσω λίγο τα πράγματα. Εσείς υποδίεστε τον κύριο Πικλέ, όπως το είπαμε και πριν. Πικλέ. Πικλέ είναι στην ουσία. Ναι. Έχει και ένα τάφ. Είναι δηλαδή που λένε αντλείτε μέσα από το προσωπικό σας. Εξακολουθήστε να είστε τόσο ζωηρός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη ζωηράδα. Δέχτηκα και... Εξακολουθεί. Γιατί είναι πολύ πικάντικος αυτός ο κύριος. Εξακολουθεί. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Εάν μου λέγανε τώρα, δηλαδή ήμασταν εδώ παρέα και λέγαμε... Είμαστε μια ωραία παρέα να κάνουμε το θίασο, να ανεβάσουμε το ξενοδοχείο Παράδεισο για το καλοκαίρι. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ την πρόταση καθόλου. Είναι πόδινο έως οδυνηρό, θα έλεγα. Είναι πέραν. Δηλαδή πρέπει να ήταν εδώ το Γκίνες να μας δώσει όλους ένα βραβείο. Αυτός όμως ο κύριος εμείς τον αγαπήσαμε. Ναι, τον αγαπήσαμε. Γιατί καλά τον κάνατε. Γιατί είναι αγαπησιάρης. Ναι. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ότι έχω αρκετά χρόνια, 30 και στο στερέωμα αυτό, δεν ήμουνα ποτέ ηθοποιός μανιέρας, δεν ήμουνα τυπίστας ποτέ. Εγώ αυτό χαρακτηρίζομαι ρολίστας. Αυτός που με έβγαλε στο σκηνή... Στο σκηνή. Στο σκηνή. Στο σκηνή και του Παλουκιού. Στη σκηνή. Αυτός λοιπόν. Ήταν ο Μάρλο Μπράντο και τώρα ο καθοδηγητής. Είναι στο κλαρί. Στο σκηνή. Καλό αυτό. Στη σκηνή Παύλα Κλαρί. Ω Παναγία μου. Γλώσσα λανθάνουσα, τα λυθή λέγει, στο σκηνή όντως. Λοιπόν. Και ο Τζακ Νίκολσον, δηλαδή είναι τυπίστες, όχι, είναι ρολίστες. Εγώ μου αρέσει να παίζω, ήρθε κάποια κυρία μέσα από τις παραστάσεις, γιατί έχω πολύ fan club μετά τα 80, πάρα πολύ μεγάλο, λοιπόν που τις αγαπώ όλες. Ήρθε λοιπόν και μου είπε, αυτό που χαίρομαι σε εσάς είναι ότι είδα έναν Γάλλο, έχει σημασία, έναν ευγενή Γάλλο, αλλά ζωηρό. Ζωηρό. Δεν είπε είδε τον Κοντογιαννίδη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο είναι αυτό, ναι. Ναι, ο ρόλος είναι παιχνιδιάρης. Είναι, είναι. Και θέλω να συνεχίσω γιατί. Αλλά αγαπάει τη γυναίκα του, πρόσεξε. Αυτό είναι του Κοντογιαννίδη εμβόλυμο. Τώρα τον τρώει, τον τρώει να τα ακούσει. Λοιπόν, εγώ βγήκα στο σκηνή, αυτό είναι το καλύτερο. Έχω επηρεαστεί όμως, δεν ξέρω Τζέννη μου, εσύ, έχω επηρεαστεί από τη μουσική, από τα χορευτικά, από όλα αυτά. Εξακολουθεί να είναι ο έρωτας κινητήριος δύναμη στα πράγματα. Εννοείται. Αν δεν είσαι ερωτευμένος με οτιδήποτε στη ζωή, δηλαδή και με την ίδια σου τη ζωή, δεν μπορείς να πας μπροστά. Γιατί. Αχ, αυτό. Εδώ θα μου επιτρέψει. Ναι, μπορεί να έχει ένα σώμα. Όταν λέμε έρωτα, ακούω που είμαι ερωτευμένος με την Άννη. Όχι, ο έρωτας είναι πρόσωπο, παιδιά. Εντάξει, το πρόσωπο υπάρχει. Δεν είπα για σένα, δεν θέλω να βγάλω κάτι κίτρινο. Απλά θέλω να πω ότι ο έρωτας είναι συγκεκριμένο. Τη δική μου άποψη. Βεβαίως, ναι. Όλα και αυτά τα άτομα μέσα που προσπαθούν να βρουν επαφή κινούνται κάτω από ένα φόβο. Ο μεγάλος ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης είπε για τον έρωτα. Ο έρωτας είναι ο φόβος που μας ενώνει με τους άλλους. Ναι. Αυτά και τα λέει και στο σκηνή. Λοιπόν, Παντελή Καναράκη, έχεις γράψει επιστολές όπως έγραψε η Πιάφη για τον Τάκι Χόρτ? Όχι ποτέ. Όχι. Ούτε SMS δεν έχω στείλει. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση ποτέ να δημοπρατηθούν. Δεν είμαι του συγγραφικού, ναι, είμαι του ομιλούντος κινηματογράφου. Δεν έχω γράψει. Εννοείς φαντάζομαι κάτι ερωτικό? Ναι, βέβαια. Όχι, όχι, δεν έχω γράψει. Και ήρθε η ώρα να πάμε στη Σμύρνη. Ναι, άντε. Έτσι, να πούμε τη Σμυρνιά και θέλω να μας πει η Αναστασία αυτή την ενασχόλησή της με το σμυρνέικο τραγούδι. Προκύπτει σαφώς και από την καταγωγή, από τη γιαγιά, με τους αμανέδες. Πες μας δύο λόγια για αυτήν την ιδιαιτερότητα. Δύο λόγια απλά. Γεννήθηκα στην Κοκκινιά, μεγάλωσα σε μικρασιατικό περιβάλλον. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο πέρα από την κουλτούρα που είχαν οι μικρασιάτες στην Κοκκινιά και φυσικά τους αμανέδες της γιαγιάς της Ρινιός, αλλά και τα τραγούδια της μαμάς μου, που ήταν η δεύτερη γενιά, τρίτη γενιά νομίζω, η δεύτερη-τρίτη γενιά. Λογικό ήταν λιγάκι να πάμε προς τα εκεί, ό,τι δουλειά και να κάναμε, πάντα καταλήγαμε στο τραγούδι. Ίσως εγώ ήμουν η πιο τολμηρή και το αποφάσισα να είμαι και εδώ σήμερα. Βέβαια, και οι Έλληνες της Σμύρνης ύμνησαν τον έρωτα όσο λίγοι. Όσο λίγοι. Αυτό είναι γεγονός. Ξέρανε να υμνούν τον έρωτα. Οι Έλληνες στη Σμύρνη είχαν και διαφορετική κουλτούρα από όλους τους υπόλοιπους, διότι ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη γη. Εκείνο το σημείο της Μικράς Ασίας. Δεν θέλω να πω πολλά, είναι περιττό. Όλοι αναγνωρίζουμε, όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Σμύρνη και τι σημαίνει Σμυρνιά. Και αν κρίνουμε και από τις μικρασιάτισσες που βγάζει η Κοκκινιά, είδε το αποτέλεσμα. Να είμαστε καλά, όλα τα κορίτσια. Λοιπόν, να την απολαύσουμε λοιπόν. Σμυρνιοπούλα μου γλυκιά και μικροπαντρεμένη. Αχ, Σμυρνιοπούλα μου γλυκιά και μικροπαντρεμένη. Χρυσή φωλιά μικρούλα μου, και με πόνο έκτισα στην καρδούλα μου Σμυρνιά για σε και μόνο. Στα δυο γλυκά ματάκια σου ορκίζομαι πάνω γιατί δεν άδει ένας καιρός που θα μετανοήσεις, γιατί δεν άδει ένας καιρός που θα μετανοήσεις. Τα κλαις Σμύρνια μου έμορφη και θα πονείς για μένα όταν θα συλλογίζεσαι πως χάθηκα για σένα. Τα κλαις Σμύρνια μου έμορφη και θα πονείς για μένα όταν θα συλλογίζεσαι πως χάθηκα για σένα. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας, Χρύσα, που σε χιώτισα και είναι απέναντι η Σμύρνη. Απέναντι. Είναι πάρα πολλές οι μνήμες και από το Χίο βέβαια, αλλά και από τη Σμύρνη. Είναι ένας δεύτερος τόπος και για εμάς εκεί που είμαστε. Την έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Έχω και τη χαρά και την τύχη και την τιμή βέβαια να παίξω και στην αρχαία Έφεσο κάποια στιγμή με το Δήμο των Αυδελιώδη, μια παράσταση που είχαμε κάνει. Τι ωραία. Και με ένα φεστιβάλ της Σμύρνης που γίνεται κάθε χρόνο, σαν το δικό μας αντίστοιχο της Επιδαύρου. Και είναι, δηλαδή, η φόρτιση όποτε βρεθεί σε αυτά τα μέρη είναι πάντα πολύ ιδιαίτερη. Αυτή η εικόνα που έχεις από την πόλη, έτσι μια αίσθηση, τι σου έρχεται στο μυαλό, αφού έχεις πάει κάποιες φορές? Μου έρχεται πολύ, δηλαδή, κάθε φορά που είμαι και περπατάω εκεί στην παραλία της Σμύρνης, είναι και το προξενείο και αυτά που βλέπεις στην ελληνική σημαία. Ναι. Και είναι, θυμίζει πολύ Ελλάδα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι πώς υπήρχε και πώς υπάρχει ακόμα το ελληνικό στοιχείο εκεί. Είναι πολύ έντονο. Είναι πολύ, φαίνονται οι ρίζες εκεί, στον τόπο αυτό. Κυριάκο, ποια είναι τα στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από τη σμυρναϊκή μουσική? Εμείς, ας πούμε, χωρίς να είμαι ειδική, αντιλαμβάνουμε αυτό το διάχυτο ερωτισμό. Ένα διαφορετικό τρόπο. Ναι, αυτό δεξίματος. Είναι και μια λυρική έκφραση και νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη Σμύρνη είναι αυτό το γλυκό παράπονο του έρωτα, θα λέγαμε. Αν συγκρίναμε την κωνσταντινοπολιτική μουσική, η κωνσταντινοπολιτική μουσική είναι λίγο πιο λουσάτη, λίγο πιο παλατιανή. Και στη Σμύρνη έχουμε αυτό που είναι λίγο πιο ελαφρώς παραπονιάρικο και παίρνουν μεγαλύτερη θέση οι γυναίκες, ο ύμνος προς τη γυναικεία φύση. Και νομίζω ότι υπάρχει προβολή και από την αρχαιότητα μέσα σε αυτό από τη Sappho. Έβαλε καλά θεμέλια η Sappho. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα εκεί πέρα και σε όλο αυτό το τόξο της Κεντρικής Μικράς Ασίας. Αυτό για την ανάδειξη της γυναίκας, λοιπόν, να το επιβεβαιώσουμε με το επόμενο τραγούδι που είναι η Μόρτισας Βρινιά. Φύγαμε. Καρδιά, φύγε μόρτισσα Σμύρνια, τραβάσα άλλη γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού νου καρδιά. Όπα! Bravo. Σμύρνια, πήγε μόρφη σαν Σμύρνια, τραβά σαν γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού νου καρδιά. Πήγε μόρφη σαν Σμύρνια, τραβά σαν γειτονιά, με τα μάτια σου να κάψεις κι αλλού καρδιά. Παύλο, ξέρουμε την αγάπη σου για τη μουσική. Σ' αρέσουν αυτά. Ναι, δεν μου βάλετε να πω ένα τραγούδι κι εγώ ερωτικό, ποντιακό. Την άλλη φορά, στην άλλη εκπομπή. Γιατί και οι πόντοι είναι πολύ ερωτικοί και το ξέρετε. Πόντος και Σμύρνη. Εγώ παρεπιπτόντως να πω ότι τη Σμύρνη την έχω γνωρίσει από κοντά προαμνημονεύτων, πριν βγω στο σκηνή. Λοιπόν, διότι περαιτούσα την στρατιωτική μου θετία στη Σμύρνη. Θετία. Όπου δεν την γνωρίζω. Θετία, σκηνή. Μα με κοιτά συνέχεια για. Όπο, τι μάτι είναι αυτό. Είναι για μένα, επειδή είμαι και από τη Βόρεια Ελλάδα, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη είναι ταυτόσιμες πόλεις. Θα το ξαναφέρουμε όταν μάθει καλά ελληνικά. Σιγά-σιγά. Να ταχθεί κανονικά. Θέλω όμως να πάω να συναντήσω και τον Δημήτρη. Θα περάσω κι εγώ ως εθέρια ύπαρξη από τη μία πλευρά του πλατό στην άλλη, με χάρη. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που μου είπε, ότι αν και Κορίνθιος, είχε όνειρό του να γνωρίσει μια Σμυρνιά. Και το κατάφερες. Ναι. Ήταν δώρο. Θεού. Για πες. Γιατί ήθελες να γνωρίσεις μια Σμυρνιά? Εγώ μεγάλωσα σε μια περιοχή στο Βέλο Κορινθίας, όπου είναι συνοικισμός Μικρασιατών, και εκεί είχα την τύχη να γνωρίσω βιωματικά το γλέντι που κάνανε οι Μικρασιάτες. Στο κεντρικό δρόμο, ας πούμε, του συνοικισμού να είναι τα τραπέζια ραδιασμένα, 10-15 τραπέζια, όλοι οι Μικρασιάτες εκεί με τα φαγητά τους ο καθένας, τα τραγούδια τους, τα γλέντια τους και την ωραία τους στην καρδιά και τη μεγάλη τους στην παρέα. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Βέβαια, επειδή γνώριζα τους ανθρώπους και οι συναναστροφές ήταν καθημερινές, φαντάστηκα λοιπόν, όταν και εγώ ανδρωθώ, να ακολουθήσω το συζυγικό βίο με μία Σμυρνιά στο πλάι μου. Και τελικά τη βρήκα. Τη Σοσόκα. Τη Σοσόκα μου. Ευχές με τη Σοσόκα, αγάπη, ναι, πάντα. Να είσαι καλά, αυτό είναι. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή. Πάμε να ακούσουμε το Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Ήρθε και η Εύη ξανά στην παρέα μας και μαζί με την Αναστασία. Λοιπόν, Μενεξέδες και Ζουμπούλια, με την ευχή να ανθίσουν οι καρδιές όλου του κόσμου. Πάμε. Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, αν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά, αν θα δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Μενεξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά, Ήβαλα, Ήβαλα, πάμε γιανό, γιανό. Ήβαλα, Ήβαλα, μόνο εσένα αγαπώ. Και τα δυο του Μενεξέ, μες στον κόσμο δεν ξανάδα ωραιότερη από σε. Μες στον κόσμο δεν ξανάδα ωραιότερη από σε. κι άλλα δυο του δεν εξέρω. Ήβαλα, ήβαλα, ου, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ου, μόνο εσένα αγαπώ. Θα στο πάρω με το ζόρι και θα είναι πιο γλυκό. Θα στο πάρω με το ζόρι και θα είναι πιο γλυκό. Αν εσύ δεν μου το δώσεις το φιλί που σου ζητώ. Ήβαλα, ήβαλα, παρηγοριά στη θλίψη μου και ελπίδα στη χαρά μου. Όπα! Της μάτια τα γαλάζια που είναι όλο χάρη κι όλο νάσια. Κάθε μου αγάπη έδιωξα παλιά και γυρνώ μες στα κρασοπουλιά. Τι κι αν με ψευτιές με ξεγελούνε, τι κι αν άλλους μέρο τα κοιτούνε, δεν μπορώ στιγμή εγώ να τα αρνηθώ για άλλα μάτια να ερωτευτώ. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, μάτια σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέω. Κι αν τα χάσω μπρος τα σκαλοπάτια σου, νύχτες σαν ξημέρωτες τα κλαίω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς κι ας γελάει μαζί μου ο Τουνιάς. Σου. Στο χαπί και πάντα θα στο λέγω. Γεια σου Εύη! Σαν να έχουν έρθει απ' τα ουράνια και κοιτούν με τόση περηφάνια τα ματάκια αυτά που αναβούνε φωτιές και που λένε του κόσμου τις ψευτιές. Προς τους χαμηλώνουνε τα αστέρια και έρχονται οι βλάμιδες στα χέρια. Μάτια από ποιος τάδε μόνο μια βραδιά έπαθες ζημιά μες στην καρδιά. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέγω. Κι αν τα χάσω μπροστά σκαλοπάτια σου, νύχτες σαν ξημέρωτες θα κλέβω. Μπορώ να γίνω και φωνιάς, κι ας γελά μαζί μου ο δουλειάς. Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, στο χαπί και πάντα θα στο λέγω. Κυρίες και κύριοι, όλα τα ωραία τελειώνουν. Θέλω να ευχαριστήσω έτσι και επί του προσωπικού δηλαδή το θίασο του Θεάτρου Αλάμπρα, το ξενοδοχείο Ο Παράδεισος, τα κορίτσια μου. Πάμε μαζί. Σας ευχαριστούμε. Έτσι, χοροδιακά, όπως το κάνετε και στην ωραία σας παράσταση. Καλό δρόμο, υγεία και χαρά. Τζέννη μου, γλυκιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς που ήρθατε, Παντελή μου, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Έχουμε κλείσει διάφορες δουλειές, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήρθα εγώ, επαγγελματικά, καθαρά. Αγαπητέ μου, Χρύσα μου, ναι, στο σκηνή πάντα. Στο σκηνή, έχει μείνει αυτή η ατάκα. Θα σε συνοδεύει για λίγο καιρό ακόμα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ναι, Παναγιώτη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Παρασκευή στις 8, είναι μπερδεμένες. Είναι Παρασκευή 8, είναι Σάββατο 6 και 8.30 και Κυριακή 6. Τέλεια. Γιατί είναι μπερδεμένες οι ώρες. Τηλέφωνο θα μείνει 6 ώρες. Λοιπόν, Κυριάκο Κουβέντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπες όλα τα ωραία τελειώνουν, αλλά πρέπει να πούμε ότι ο έρωτας δεν πρέπει να τελειώνει, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, κινητήριος δύναμη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θοδωρή Χαλά και τις σχολές χορού Μαρί Κλέρ, τους υπέροχους χορευτές. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ερωτευτείτε, χορέψτε, διαβάστε, ακούστε. Μισιλού, γεια σας. απ' την αραπιά. Αχ, μισηρλού, μαγική, εξωτική, ομορφιά.